Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μυθύμνης, κύριε Χρυσόστομε. Πανοσυλλογιότατε εκπρόσωπε του Μητροπολίτου Μυτιλίνης, μέλη του Ιερού Κλήρου, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κυρία Βουλευτά, κύριε εκπρόσωπε της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής, κύριε Περιφερειάρχα Βορείου Αιγαίου, κύριε εκλεγμένε Περιφερειάρχα Βορείου Αιγαίου, κύριε εκπρόσωπε του εκλεγμένου Δημάρχου Μυτιλίνης, στρατηγέ διοικητά της 98 ΑΤΕ, κύριε Πρόεδρε του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μυτιλίνης, εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, φίλες και φίλοι, από αυτή τη στιγμή η νέα διοίκηση του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που εσείς εκλέξατε πριν 3 μήνες, αποτελεί θεσμική οντότητα. Η σημερινή μέρα είναι μέρα χαράς, αλλά και μέρα δικαίωσης των αγώνων που έδωσαν πολλοί, προκειμένου να αποκατασταθεί μια κατάφορη αδικία που νομοθετήθηκε πριν 10 χρόνια και παρεγκόνισε ένα μεγάλο κομμάτι του νησιού εντός ενός ενιαίου Δήμου. Ένα κομμάτι στο οποίο χτυπάει η καρδιά του τουρισμού, της αγροτοκτηνοτροφίας, της οικονομίας, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που ζούσε ασθμένοντας πολύ κάτω από τα όρια των δυνατοτήτων του. Στις 2 Σεπτεμβρίου η νέα Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Συμβολίων των Δημοτικών Κοινοτήτων αναλαμβάνουν το έργο της ανασυγκρότησης της κεντρικής, της βόρειας και της δυτικής Λέσβου, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργική καθημερινότητα του Δημότη, που τόσο έχει στερηθεί, και να σχεδιαστεί μέσω μακροπρόθεσμα η αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Φίλες και φίλοι, υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα καθυστερήσεις και εμπλοκές που δεν έπρεπε να υπάρχουν. Μόλις πριν λίγες μέρες κατανομήθηκε το προσωπικό στους 2 νέους Δήμους. Μόλις χτες αποφασίστηκε το τι θα γίνει με την περιουσία και τα μηχανήματα. Ακόμα τρέχει η διαδικασία για την εξέβρεση χώρων στέγασης των υπηρεσιών. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η εγκατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων, που χωρίς αυτά η διοίκηση δεν μπορεί να εκδώσει μια απλή βεβαίωση. Ανέφερα τα πιο σοβαρά, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε έστω και στοιχειωδώς τις πρώτες μέρες. Αλλά όλα αυτά εμπολής είτε τα ξέραμε είτε τα περιμέναμε. Οπότε δεν θα ακούσετε από μένα τουλάχιστον τη θεωρία του προβληματικού νόμου, της καμένης γης και των κακών Μυτιλινέων. Αυτά είτε ισχύουν είτε όχι δεν μας βοηθούν κάπου και αν θέλετε ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα να φύγουμε μπροστά. Από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές διεκδίκησα, ήρθα σε ρήξη με καθιστικές νοοτροπίες αλλά και ανθρώπους, αφού θα αλλάξει η καθημερινότητά τους, συναντήθηκα με πολλά στελέχη της κεντρικής διοίκησης, μεταφέροντας τις προτάσεις μας και ζητώντας τη βοήθειά τους, ώστε να ξεκινήσει ο νέος μας Δήμος με ή δυνατόν καλύτερες προοπτικές. Φίλες και φίλοι, από αύριο κιόλας απαιτείται να γίνει τεράστιο διοικητικό αλλά και παραγωγικό έργο. Χωρίς να υποτιμούμε τις δυσκολίες, θα το τρέξουμε και πιστεύω ότι πολύ σύντομα ο Δήμος μας θα φύγει μπροστά, εφαρμόζοντας τον προγραμματικό του σχεδιασμό. Πιστεύουμε και φιλοδοξούμε ότι ο τόπος μας όχι μόνο θα κερδίσει τον χαμένο χρόνο, αλλά θα μπει και δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Το δρόμο όμως αυτόν δεν θα μας τον ανοίξει κάποιος άλλος. Θα τον ανοίξουμε εμείς και θα τον περπατήσουμε βήμα-βήμα. Έχουμε την ευθύνη και πρέπει να φτιάξουμε έναν ανεξάρτητο, σύγχρονο, παραγωγικό, δυναμικό, εξωστρεφή Δήμο, έναν Δήμο με καινοτόμο τρόπο λειτουργίας. Ένα Δήμο του 21ου αιώνα. Υπάρχουν τα πρόσωπα και η διάθεση για δουλειά. Χρειαζόμαστε όμως και όλους εσάς τη βοήθεια και τη συμπαράστασή σας, ώστε η ανάταξη του τόπου μας να πραγματοποιηθεί γρήγορα. Χρειαζόμαστε βέβαια τη συνεργασία όλων των πολιτικών και διοικητικών θεσμών, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δήμος Μυτιλίνης, Κεντρική Διοίκηση, την οποία και θεωρώ και εκ των όνων κάνευ. Ο τόπος είναι ενιαίος και τα ωφέλη της ανάπτυξης της Δυτικής Λέσβου θα διαχέονται σε όλο το νησί και αντίστροφα. Είναι εξάλλου δεδομένο ότι η εξωστρεφής οικονομία δεν έχει σύνορα. Φίλες και φίλοι, αυτό που ζητήσαμε έγινε. Δεν είμαστε πια οι αντάρτες του Βορρά, δεν είμαστε οι μονίμως αδικημένοι και οι αιωνίως διαμαρτυρόμενοι. Η ευθύνη πλέον είναι στα χέρια μας. Το αύριο ξεκίνησε σήμερα. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί και θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ.